Έχουμε έρθει εδώ κοντά στο νομό Καλαμπάκας να σας δείξω μαζί με τον Μπρίο, το τροφόσκυλο, το πώς βρίσκουμε τη μαύρη χειμερινή τρούφα. Τον αφήνουμε ελεύθερο ακολουθώντας τον. Μας δείχνει με το σώμα του και με τις κινήσεις όταν έχει βρει την τρούφα. Τον σταματάμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε την τρούφα και του δίνουμε μια επιβράβευση. Μαύρη χελερινή. Τώρα τρίβουμε μαύρη χειμερινή τρούφα. Ρίχνουμε το μακαρόνι, λιγκουίνι, από κόκκινο σιταριό χωρίς αλάτι και αυγό. Αυτά είναι τα μανιτάρια που βγάζουμε στην περιοχή μας, περισσότερα μανιτάρια στο μουσείο μας. Πάνω από 7.000 είδη μανιταριών, εκ των οποίων τα 3.500 είδη περίπου έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν αναγνωριστεί και έπεται συνέχεια. Τα μανιτάρια τα ελληνικά έχουν περισσότερα υγρονοστοιχεία και λιγότερη τοξικότητα σε σχέση με όλα τα μανιτάρια όλων των άλλων χωρών της Ευρώπης. Πιο επικίνδυνα μανιτάρια που οφείλθηκε η κύρια αιτία των θανάτων, το 95% των θανάτων των ανθρώπων, είναι ο Μανίτης ο Αιαρινός και ο Μανίτης ο Φαλοειδής. Αυτά τα δύο μανιτάρια λοιπόν είναι στην πρώτη γραμμή των θανατηφόρων μανιταριών.